Θα σηκώσω λίγο αυτό εδώ και θα τραβήξω κάπως και αυτό εδώ και θα κάνω μια ραφή από εδώ και άλλη μια ραφή από εδώ. Και μια κουβόπιατα στο προγούλι. Κορόιδευε εσύ, αλλά εγώ θα τα μαζέψω όλα. Και αυτά θα τα πάρω στο λαιμό και θα τα τραβήξω πίσω. Με ένα φερμουάρ για να στα κρατάει στην πλάτη. Μα γιατί αντιδράσει έτσι? Άσε με, ρε, να αυτά που κοροϊδεύαμε, θα κάνουμε. Τα κοροϊδεύαμε γιατί μας έπαιρνε τότε. Τώρα είναι αλλιώς. Γιατί δηλαδή να μην αφαιρέσω μερικά χρόνια από το πρόσωπό μου? Γιατί θα τα αφαιρέσει μόνο από το πρόσωπό σου. Λίγο κέρδος είναι και αυτό. Θα φουσκώσω λιγάκι και το μέτωπο με μπότοξ. Θα αφήσω όμως μια ρητίδα εδώ, όπως αφήνει η Παναγιοταρέα την άσπρη τούφα. Έτσι, για να φαίνομαι πιο φυσική. Με τι φυσική, με τόσα ράματα θες το Φραγκενστάιν. Και όχι το Τζούνιο. Μίνα μου, και εσύ θέλεις να συμμαζευτείς λιγάκι. Να, για παράδειγμα, πρέπει οπωσδήποτε να τραβήξεις λιγάκι το προγούλι εδώ, έτσι, έτσι. Και μετά να πάρω μια βαριοπούλα να γκρεμίσω το υπόλοιπο. Μη παιδί, μην τραβάς, θα με πνίξεις. Όλα καλά? Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Δοκιμάζουμε μια καινούργια στάση. Γιόγκα. Γεια σου. Χρόνια πολλά. Α, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χριστός και η Παναγία. Πώς θα το δώσω αυτό στην Εσμεράλδα να το πλύνει? Πώς θα τα πλώσω στην μπουγάδα από τη γειτονιά? Άμα δεν ανανεωθείς εσύ, πώς θες να ανανεώσεις το γάμο σου? Όταν βαριέσαι εσύ τον εαυτό σου, πώς να μην σε βαρεθεί ο άλλος? Πρώτα απ' όλα, πώς θα χωρέσω εγώ εδώ μέσα? Θα στριμωχτείς λιγάκι. Ρούφα λίγο και την κοιλιά. Δεν κατάλαβες, ρουφιγμένη την έχω. Άμα την αμολύσω, είμαι περισσότερη. Κάνω λάθος ή μας χαμογελάει το τεκνό? Σου χαμογελάει, θέλεις να πεις? Μπορεί και να μην είναι αβάσιμες οι φήμες. Φήμες, τι φήμες? Έλα, Στέλιο. Τρώμε εδώ με την Έλενα. Μου χάρισε μια νυχτικιά όλο δαντέλα. Νυχτικιά, ακού νυχτικιά. Σχετικά με απόψε, αγάπη μου. Σχετικά με απόψε, τι άλλαξε κάτι? Σχετικά με το βράδυ, λέω. Θέλω... Ό,τι θέλεις εσύ, αγάπη μου, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Άκουσε με. Θα τα πούμε μετά. Όλο και απόψε το βράδυ μου μιλάει. Λες να έκανε το δάμα της νυχτικιά πριν τη δύο τέλειος. Αν ξαναπείς τον εκκλησέ μου νυχτικιά, το παίρνω πίσω. Τώρα βλέπω. Γιορτάζετε? Η Μίνα έχει γενέθλια. Α. Θα τα κατοστήσετε. Κοντεύω. Δεν το λέτε αυτό. Η γυναίκα είναι σαν το καλό κρασί. Κάποιες γερνάνε. Μερικές όμως οριμάζουν. Είσαι αισιόδοξο, παιδί. Καλής, είσαι μάγος. Πώς το έκανες αυτό? Αυτή είναι η δουλειά μου. Εκπαιδευτής σκύλων είμαι. Μάλιστα. Προκομμένο, παιδί. Έξε το γιο μου που κοπροσκυλιάζει 10 χρόνια φοιτητή στο Λονδίνο. Είχαμε έρθει τις προάλλες με τη Λίλια για καφέ. Εκείνη με έφερε. Μένει στην πολυκατοικία της. Ρετυρέ 200 τετραγωνικά με θέα όλη την Αθήνα. Γι' αυτό δουλεύει σε δύο δουλειές το παιδί. Όχι μόνο σε δύο. Κάνει και τρίτη δουλειά τα βράδια. Τι κάνει, delivery σε πιτσερία? Όχι, νυχτοφύλακας. Τι λες, μωρέ? Η Λίλια λέει πως είναι ζυγκολό. Τι εννοείς? Τώρα θες να σου εξηγήσω τι σημαίνει η λέξη? Όχι, ρε παιδί μου, απλά εκπλήσω με μια χαρά παλικάρι. Ακριβώς επειδή είναι μια χαρά το κάνει. Ποια θα πλήρωνε για το αντίθετο? Τι, δηλαδή πας μαζί του και μετά τον πληρώνεις δάκα-ντάκα της μαθητής? Όχι, σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Α, τόσο απλά? Όσο και σε ένα κατάστημα. Μόνο που αυτός δεν είναι σε κατάστημα, είναι ας πούμε κάτι σαν πλανόδιος μικροπολιτής. Από ότι τον κόβω δεν μου φαίνεται πολύ μικροπολιτής. Σχήμα λόγου, Μίνα μου. Πώς θα έπαιρνε ρετυρέ το παιδί με μικροπολίσεις? Με έχει όντως ρετυρέ. Έτσι λέει η Λίλια, τι να σου πω. Και σε ρωτώ, πώς το απέκτησε μωρό παιδί το ρετυρέ? Από την εκπαίδευση των σκύλων? Από κάτι κυρίες σαν εσένα και εμένα. Λες, ε. Φυσικά. Τι να σου πω, εμένα δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό. Σε κάποιες άλλες περνάει. Δηλαδή εσύ δεν πήγαινες ποτέ με ζυγκολό? Γιατί όχι? Άσχημα είναι να νιώσεις λίγη ζεστασιά, δύο άντρικα μπράτσα να σε σφίγγουν. Μα επιχρήμαση, χωρίς να ερωτευτείς, χωρίς να υπάρχει λίγο συνέστημα. Όλα μες στο κεφάλι μας είναι. Φτιάχνεις το παραμύθι σου και όλα είναι μια χαρά. Κάντε γρήγορα μία ευχή.
Δεν μου δίνεις το τηλέφωνό σου. Μόνο εσύ μπορείς να τον κάνεις καλά. Ναι, ναι. Βέβαια. Ορίστε. Ό,τι χρειαστείτε. Εγώ τι να την κάνω, δεν έχω κατοικίδιο. Που ξέρεις, μπορεί να αποκτήσεις. Ναι. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τους αραβώνες πρέπει να πάρω τέτοια ανθοδέσμη. Ανθοδέσμη. Τι ανθοδέσμη. Για την ορθοδέσμη λες. Σιγά τώρα. Έλα τώρα που ευχαριστείς για μια ορθοδέσμη, αλίμονο. Φιλάκια. Γιατί δεν μου το θύμισες νωρίτερα. Βρε, άσε το διάολο από εκεί χάμω. Μαργαρίτα, δεν καταλαβαίνεις. Είναι σοβαρό η Μίνα. Με υποψιάζεται. Η Σάσα με απειλεί. Το βράδυ πρέπει να βρίσκομαι σε δύο διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα. Αλλιώς τεινάζονται όλα στον αέρα. Υπόγραψε εδώ. Τι θα κάνω, μπορείς να μου πεις. Μπορείς να μου βρεις κάποιον σωσία, κάποιον να με κλωνοποιήσει. Δες μούτρα για κλωνοποίηση. Καλά, 500 ευρώ για μια ανθοδέσμη. Τι είχε μέσα, μαύρες τουλίπες. Μαύρες να είναι οι ώρες σου. Να φας τη γλώσσα σου, χουρουσούζα. Δεν σου φτάνει που της βούλωσα το στόμα. Κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο τη Μίνα. Έλα, δεν θέλω αηδίες. Δεν θέλω αηδίες, το βρήκαμε όλοι. Θα πάρω τηλέφωνο τη Μίνα. Όπως έστρωσες, θα κοιμηθείς. Έλα, τελείωνε. Σου έκανε δώρο Έλληνα ένα ξεσκονόπανο. Δεν ξεσκονόπανο, βρε αστοιχείωτε. Και τι είναι. Δεν βλέπεις. Κορτινάκι για το μπάνιο. Αλλά είσαι εντελώς για εντελώς, ε. Είναι για να το βάλω το βράδυ. Πού θα το βάλεις. Τουρμπάν. Πού να το βάλω, ρε Στέλιο, είναι ειδικό εσώρουχο. Και σε τι ειδικεύεται. Στην νευροχειρουργική. Για σένα είναι, βρε Στέλιο, για να αναστατώνεσαι. Εγώ θα το βάλω. Όχι, εγώ θα το βάλω και εσύ θα αναστατώνεσαι. Εσύ θα το βάλεις. Mm. Και από πού θα το βάλεις, από μπρος ή από πίσω, γιατί αυτό και από τις δυο μεριές δεν σε καλύπτει. Δηλαδή με λες χοντρή. Έλα βρε αγάπη μου τώρα στην ηλικία μας. Απέσαι και γριά από πάνω. Μίνα αγάπη μου παραλογίζεσαι, δεν σε είπα χοντρή. Αλλά πώς θα το κάνουμε, έχεις φορτώσει μερικά κιλάκια ρε Μίνα. Και όσο για την ηλικία, παιδί της παντριάς έχουμε. Και μου τα λες αυτά σήμερα από εδώ τα γελέθλια μου. Ότι έχουμε παιδί, γιατί δεν το ξέρεις. Μα καλά δεν καταλαβαίνεις ότι εκτός από μάνα είμαι και γυναίκα. Φυσικά για να γίνεις μάνα πρέπει να είσαι γυναίκα. Ξέρεις εσύ κανέναν άντρα που έγινε μάνα. Εντάξει. Δεν θα το βάλω τον Αγγλισσέ απόψε. Το καλό που σου θέλω.
Γιατί εμείς δεν χρειαζόμαστε να κλείσει, έτσι δεν είναι? Έτσι και καλύτερα. Πού έχεις κλείσει απόψε? Τι εννοείς? Πού θα με πας? Πρέπει να σε πάω κάπου. Στα γενέθλιά μου δεν πρέπει να με πας κάπου? Κοίταξε Μίνα, εγώ από πλευράς μου να σε πάω όπου θες. Ωραία, άρα δεν έχουμε πρόβλημα. Κοίταξε Μίνα, θέλω να με ακούσεις. Δεν σε ακούσω, εγώ πάντα σε ακούω. Έχω ένα καλό νέο και ένα κακό. Από πού να αρχίσω? Από όποιο θες. Έκλεισε η δουλειά στο Βουκουρέστι. Ωραία. Για το καλό νέο. Αυτό είναι το καλό. Μάλιστα. Κατάλαβα. Βρε Μίνα, δεν καταλαβαίνεις. Πρέπει να φύγουμε επειγόντως με τον Παναγιώτη. Αύριο πρωί-πρωί υπογράφουμε συμβόλαια. Τόσο πολύ επείγονται οι Ρουμάνοι. Είναι ανυπόμονος λαός. Μόνο εγώ πρέπει να κάνω υπομονή. Είχα κανονίσει να περάσουμε τη βραδιά μας στη Σουήτα. Ρώτα τη Μαργαρίτα. Τα είχα κανονίσει όλα στο ορκίζω. Ναι, ναι, το ξέρω. Όπως πέρσι που ξέχασα τα γενέθλιά μου, πρόπερσι που ξέχασα τα γενέθλιά μου και κάθε χρόνο που ξεχνάς την επέτειο των γάμων μας. Μίνα, άκουσε με, άκουσε με. Το άλλο Σαββατοκύριακο θα πάμε να βρούμε τον Άλκη στο Λονδίνο. Θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά σου όλοι μαζί. Κάθομαι και σκέφτομαι τι είναι χειρότερο από μια γυναίκα που γερνάει. Μια γυναίκα που είναι μόνη. Και τι είναι χειρότερο από μια γυναίκα που γερνάει και είναι μόνη? Μια γυναίκα που είναι παντρεμένη με ένα φάντασμα. Και στα έλεγα εγώ. Κάνε κάτι, κουνήσου λίγο. Βγάλε πια τις νυχτικές και φορά κάτι πιο προκλητικό. Πόσα με, του έδειξα τον εκκλησία που μου χάρισες, μόνο που δεν με πήρε με τις ντομάτες. Το φόρεσες? Είσαι καλά. Απλώς του το έδειξα, μα το φορά τον πέταγε και τούβλα. Μίνα, μην είσαι χαζή. Ο Στέλιος έχει γκόμενα. Άντρας που δεν αντιδράσει τέτοιον εκκλησία έχει γκόμενα. Όχι, πώς αντέδρασε, δεν μπορώ να πω. Πώς αντέδρασε όμως. Κόντυψα κάνει με το. Βεβαίως, γιατί τα νεκλιζέτα επιτρέπουν μόνο στις άλλες. Εμάς μας θέλουν στο σπίτι μπουμπουλωμένες με τις νυχτικές και τα ραχνοήφαντα τα έχουν για τις μικρούλες. Μόνος το είπες. Γιατί? Και εσύ νέα γυναίκα είσαι. Α, μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας τώρα. Δεν έχεις ακούσει το τραγούδι της Ρίτας Σακελαρίου? Οι σαραντάρες ίσον με δύο εικοσάρες. Οι σαραντάρες ίσον με δύο εικοσάρες. Εγώ είμαι δύο εικοσάρες και βάλε. Έστω. Ο Ζαμπέτας όμως τι λέει? Ο πενιντάρης, ο πενιντάρης είναι ο νέος της εποχής. Για πάνω από 50 έχουν γράψει κανένα τραγούδι. Θα μου πεις πώς έχουν γράψει. Το Γεροδήμος πέθανε. Δεν είσαι κι εσύ πάνω από 50. Όχι, αλλά σε λίγο. Σε λίγο πολλά μπορούν να γίνουν. Το ζήτημα είναι το σήμερα, η στιγμή που περνά και χάνεται. Άμα πιάσουμε και τον Μπάρι, δεν θα τελειώσουμε σήμερα. Άστα τα τραγούδια. Βρήκα στο λέω για να βγεις λιγάκι έξω. Να ξανοιχτείς σε άλλα πρόσωπα. Εγώ να ξανοιχτώ σε άλλα πρόσωπα. Τα άλλα πρόσωπα θα ξανοιχτούν μαζί μου. Δεν είσαι και το τελευταίο καλούπι του Θεού. Δεν είδες το μεσημέρι πως σου χαμογέλαγε ο Σταύρος? Τώρα αυτό μου το λες για περιγοριά. Εσύ δεν είπες ότι είναι πληρωτικός, μισθοφόρος? Σιγά μην είναι και στη λεγιώνα των ξένων. Απλώς έχει κάποιες ανάγκες το παιδί και κάποιες κυρίες έχουν κάποιες άλλες ανάγκες και αλληλού εξυπηρετούνται. Τώρα βαλτίζεσαι, θες να μου βάλεις ιδέες? Γιατί όχι. Οι άντρες μας γιατί το κάνουν χωρίς να το σκεφτούν καθόλου? Ή νομίζεις ότι όλες αυτές οι μικρούλες πάνε με τους άντρες μας επειδή λυμπίζονται τα φράτα τους στα κάλλη? Οι άντρες είναι αλλιώς, από μικροί πάνε με τις πουτάνες. Όταν δεν τους καθόμαστε εμείς. Κανείς δεν πληρώνει αυτό που μπορεί να έχει δωρεάν. Και το ανάποδο. Εάν δεν μπορώ να το έχω δωρεάν, γιατί να μη συνεισφέρω κι εγώ κάτι? Σε χρήμα. Ε τι, σε τρόφιμα και τροφαρμακευτική περίθαλψη. Μίνα μου, έρωτας είναι μια ανταλλαγή. Όπως και κάθε ανθρώπινη σχέση. Τους γονείς μας γιατί τους αγαπάμε, γιατί μας τρέφουν. Τώρα το έθεσε σωστά. Αυτό είναι στην ηλικία του γιού μου. Ο άντρας σου γιατί μπορεί να έχει γκόμενα στην ηλικία της κόρης του? Δεν το βρίσκω κομψό. Κι εγώ, τα παπούτσια τα τρίσολα πριν από λίγα χρόνια δεν τα έβρισκα καθόλου κομψά. Σήμερα τα φοράω και είμαι και πολύ ευχαριστημένη. Δεν είναι παπούτσια εραστής. Με τα παπούτσια που αγοράζεις εσύ, πιο φτηνά θα σου έρθει εραστής. Τώρα γίνεσαι κοινική. Λέω ακριβώς αυτό που πιστεύω. Τι έχω εγώ να δώσω σε ένα νέο παιδί που μου χαρίζει τα νιάτα του? Την τρυφερότητα και τη στοργή που μπορεί να του δώσει μια μάνα. Η τρυφερότητα και η στοργή δεν μεταφράζεται σε χρήμα. Στην περίπτωση του γιού σου δεν μεταφράζεται και σε χρήμα? Με ουρά. Αλλά ο Άλκης είναι γιος μου. Τότε μπορείς να αντιμετωπίσεις και το Σταύρο σαν μια γλυκιά υιοθεσία. Μπα μανία με το Σταύρο, ποσοστά παίρνεις. Λέμε τώρα χριστιανοί μου, παράδειγμα το λέω. Μπορεί το παιδί να μην την κάνει αυτή τη δουλειά, μπορεί να είναι και φήμη. Λες. Ξέρω εγώ. Καλώς, σωστά, τι μας νοιάζει τώρα τι κάνει το παλικάρι? Λοιπόν, εγώ πάω στη Λίλια για μπιρίμπα. Θα έρθεις? Α, παπαβαριέμαι. Γιατί καλέ? Μπορεί να ξανασυναντήσεις την κατάκτησή σου. Σκέψου να κλεινόσαστε με το Σταύρο στο ασανσέρ. Γιατί, επειδή μου χαμογέλασε από επαγγελματικό καθήκον? Αποκλείεται δηλαδή να του άρεσε σαν γυναίκα? Ναι, τέτοια καλόνη.
Πες με τα νεύρα μου. Δεν έχεις ακούσει ότι ο έρωτας είναι τυφλός? Ο έρωτας είναι τυφλός. Ο Σταύρος βλέπει όμως. Ναι, αλλά δεν ξέρεις τι βλέπει. Ό,τι βλέπεις κι εσύ. Όποτε δεν ξέρεις. Εδώ σου λέει ότι τα κουνέλια βλέπουν ασπρόμαυρα. Λες αυτός να βλέπει σινεμασκόπια να με βλέπει μακρόσθενη? Δεν έχεις παρά να το διαπιστώσεις. Την καρτούλα του την έδωσε. Έχει τρελαθεί τελείως. Εγώ πάντως, αν την ημέρα των γενεθλίων μου μη είχε φτύσει ο άντρας μου κατά αυτόν τον τρόπο, θα δοκίμαζα. Για σκέψου, τι έχεις να χάσεις. Να τον πάρω να του πω ότι με έφτιαξε ο άντρας μου. Όχι, βέβαια. Θα του πεις ότι αδιαθέτησε το σκυλάκι σου. Αφού δεν έχω σκυλί. Τώρα κολλάς κι εσύ σε κάτι λεπτομέρειες. Go slow. Ooh, honey. Take it easy on the curve. When love is slow, ooh, honey. What a tonic. Στέλιος Προβατάς. Go slow, ooh, ooh, honey. We've Hi, got this is Alkis. Such a Please leave your message now. Ciao. Μόνο μας τελειώνονται λεφτά σε πιάνουνε νοσταλγίες. Μάνα σου είμαι, βρε πάρε κανένα τηλέφωνο. So when your kissing lips start, just a little here. Τέτοιο παιδί και να είναι ζυγκολό. Αφού το γράφει καθαρά, εκπαιδευτή σκύλων. Α, παπακά, τι έχω πάθει, εγώ παραμιλάω. Αυτό είναι συνομήλικο του γιού. Go slow, ooh, ooh, honey. Take it easy like you should. Μια χαρά, παιδιά, ευχαριστώ. Ποιος είναι? Γεια σου, Σταύρο. Γεια. Τι κάνεις? Καλά, ποιος είναι? Έλα, μουντέ. Δεν ξέρω αν με θυμάσαι. Η φίλη της Έλενας, η Μίνα. Τι κάνετε? Με θυμάσαι που τρώγαμε το μεσημέρι. Η γοητευτική κυρία που έχει τα γενέθλιά της. Ναι, θυμάμαι. Δεν αφήνουμε το πληθυντικό έτσι να νιώθουμε και πιο άνετα. Όπως θέλεις. Τι κάνεις? Είπαμε καλά. Α, το είπαμε. Πάντα καλά, πάντα καλά. Εσύ? Τι εγώ? Τι κάνεις? Α, καλά κι εγώ, καλά. Ωραία. Ναι, ωραία, είμαστε και δύο καλά. Με ήθελες κάτι? Φυσικά. Τι? Δεν ξέρω. Α, ξέρω. Κοίτα, Σταυρό, το σκυλί μου κάτι έχει πάθει. Τι έχει πάθει δηλαδή? Δεν ξέρω. Άμα ήξερα θα σε έπαιρνα. Θέλω να πω, φέρετε παράξενα? Πολύ. Πολύ παράξενα φέρετε. Δηλαδή μία συμπεριφορά. Δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω. Κάνει πράγματα συνήθιστα δηλαδή? Πολύ ασυνήθιστα πράγματα κάνει. Να κάνει κολοτούμπες, τρέχει, περαδόθη, καυγίζει. Σαν τρελό κάνει. Τώρα πού είναι κοντά σου? Ναι, καλά, εδώ αγκαλιά μου το έχω. Δεν τα ακούω να καυγίζει. Α, σταματάει κάπου. Γαβ. Να το ξεράξε πάλι, τ' ακούς? Μη κάνε. Ορίστε, με δάγκωσε κιόλας. Ναι, τ' ακούω, έχει αγριέψει πολύ. Καλά, δεν ξέρω πώς να το κάνω καλά. Γαβ. Αφηνίασε πια. Καλά, έρχομαι από εκεί να δούμε τι θα κάνουμε, με το σκύλο. Ναι, έλα, γιατί δεν είναι καλά τα πράγματα. Το πάρω τηλέφωνο να του πω να μην έρθει.
Άκου να σου πω, Σταύρο. Επειδή σε πήρα τηλέφωνο, μην νομίζεις ότι είμαι καμιά εύκολη. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν μια κυρία σε μια τέτοια πράξη. Μην βγάζεις εύκολα συμπεράσματα. Πολύ απότομο είναι, μωρέ. Θα πάρει δρόμο, άνθρωπος. Σταύρο, είμαι μια γυναίκα πληγωμένη από τη ζωή και από τους ανθρώπους. Ο γιος μου ζει στην ξενιτιά. Ζω εδώ κατάμονη. Πολύ Μάρθα Βούρτσι. Αυτό θέλει κατευθείαν, direct, να μην πάρει και τον αέρα. Ακούω να σου πω, αγοράκι, μην μου πουλάς εμένα έρωτες, γιατί ξέρω πολύ καλά γιατί είσαι μαζί μου. Παναγιά μου είσαι! Άρχι! Μαμά! Τι θες εσύ εδώ? Με ρωτάς τι θέλω στο σπίτι μου. Καλά δεν είσαι στο Λονδίνο, παιδί μου. Έτσι σου είπα, σου κάνω πλάκα. Ήθελα να σου κάνω έκπληξη. Α, τι ωραία έκπληξη. Για τα γενέθλιά σου. Ήθελα να σου πω χρόνια πολλά από κοντά. Χρόνια πολλά, ρε μαμά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, πλάκι μου. Δεν θα μου πεις να περάσω μέσα. Τι να περάσει να κάνει, παιδί μου. Τα χρόνια πολλά μου τα άφησα. Πήγαινε τώρα να πάρει το αεροπλάνο να γυρίσει τι σπουδέ σου. Έχει τρελαθεί. Καθόλου. Δεν πρέπει να παραμένει στα μαθήματά σου. Ο σκοπό που πήγε στην Αγγλία είναι ιερό. Τι έχεις, μαμά? Τι να έχω, παιδί μου. Πώς, εσύ τρέμεις ολόκληρη, συμβαίνει κάτι? Όχι, τι να συμβεί. Δεν θα ανοίξεις? Τι να ανοίξω? Την πόρτα. Για ποιο λόγο? Δεν άκουσες κουδούνι? Τώρα δεν τ' άκουσες? Όχι. Μαμά, χτύπησε κουδούνι. Τ' άκουσα. Άκουσες εσύ κουδούνι? Ναι. Να το προσέξεις αυτό, παιδί μου. Η Ζαν Ντάρκ άκουγε καμπάνες και δες που κατέληξε. Την κάψανε ζωντανή, την κάψανε. Πάω να ανοίξω. Όχι! Μαμά, θα με τρελάνεις. Μπορεί να είναι κανένας κακοποιός, αγόρι μου. Και χτυπάει το κουδούνι. Άσε μας, ρε μαμά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η Μίνα είναι εδώ. Μέσα είναι, περάστε. Ποιος είναι ο κύριος, μητέρα? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις? Δεν με ξέρεις. Όχι, δεν με ξέρεις, Μίνα. Και δεν σε ξέρω, σε ξέχασα. Μίνα, με δουλεύεις? Δεν άκουσα, όπως είπατε. Ορίστε. Λέω, με δουλεύεις? Συγγνώμη, κύριε, ποιος είστε? Τώρα δεν με πήρες τηλέφωνο και μου πες να έρθω από εδώ πέρα να απολαύσεις το κορμί μου και δεν ξέρω τι. Τι λέει, ρε μαμά? Δεν ξέρω τι λέει, παιδί μου, είναι μεθυσμένος. Πηγαίνε έξω, μεθυσμένε. Πώς έτσι? Με διώχνεις. Αργήσα να τα πιάνεις. Έτσι είστε εσείς οι πλούσιες κυρίες. Πρώτα απολαμβάνετε τους χυμούς μας όσο τους θέλετε και μετά μας πετάτε σαν τη στημένη λεμονόκουπα. Συγγνώμη, κύριε. Τι δουλειά έχετε εσείς με τη μητέρα μου? Με πληρώνει για να βρισκόμαστε. Να βρισκόσαστε να κάνετε τι? Να κεντάμε πλακοβελονιά. Τι είναι να κάνουμε, ρε φίλε? Καλά, εγώ δεν ξέρω πλακοβελονιά. Τι λέει ο βλάκα? Μητέρα! Έπλεξες με ένα ζυγολό. Όχι ζυγολό, με προσβάλλεις. Είμαι συνοδός κυριών, φίλε. Ναι, μωρέ, αυτό σε μάρανε και σένα τώρα. Παιδί μου, ψεύδετε το άτομο. Πώς ψεύδετε, μητέρα? Πού ήξερε το όνομά σου? Πού ήξερε το σπίτι μας? Εντάξει, λοιπόν, το παραδέχομαι. Λύγησες την προσταγή της Άρκας. Λύγησες, εσύ! Που ήσουν υπόδειγμα για μένα. Που ήσουν το ηθικό μου στήριγμα και όξο. Στις σπουδές μου, στη ξενιδιά. Δεν θα πείσεις άλλο με τα λόγια σου, Άρκη. Πώς θα κυκλοφορήσω τώρα εγώ έξω, μάνα? Με τι πρόσωπο? Όταν όλοι θα κρυφόγελουν πίσω από την πλάτη μου και θα λένε «Να! Να!» Ο γιος της πόρνης. Που φτάσαμε. Ο γιος μου να με λέει πόρνη. Κανένας δεν θα με θέλει πια στη δούλεψή του. Όλες οι πόρτες πια θα κλείσουν για μένα. Και θα καταντήσω να είμαι ζητιάνος στην Ομόνοια. Ή ταβαντζής στη Βάθης. Ω Θεέ μου!
Κατάστρεψα το σπίτι μου για μια μαλακία. Υπάρχει όμως τρόπος για να ξεπλύνω την ατίμωση. Άλκη. Τώρα θα δεις. Τι πας να κάνεις, παιδί μου? Πρώτα θα σκοτώσω τον εραστή σου και μετά θα σκοτώσω και σένα. Όχι, Άλκη, μη βάψεις τα χέρια σου με αίμα. Παναγιά μου, ήρθε. Πού είναι εδώ? Στο δρόμο, μόλις άνοιξε την πόρτα, έφυγε. Έσβεσε δεσμά του και πήρε δρόμο προς την ελευθερία. Πώς το λένε? Ποιο? Το σκυλάκι. Α, Στέλιο. Παίρνε μέσα. Στέλιο! Στέλιο! Δεν είναι πρώτη φορά, την άλλη φορά μου τον έφερε πυροσβεστική. Θα αφήσω την πόρτα ανοιχτή για να ξανάρθει. Το έχει ξανακάνει. Κάτσε. Καλά είσαι, Μόσκευα, Ναι, έπαιζα μπάσκετ. Ήρθα κατευθείαν από το γήπεδο. Να σου φέρω κάτι να πιείς. Να σου φτιάξω ένα τοστάκι. Όχι, φάστα, μια χαρά είμαι. Το μόνο που θα ήθελα... Πες τι θες, γκαζόζα? Όχι. Ένα ντουζάκι θα ήθελα να κάνω. Εδώ? Όχι εδώ. Στο μπάνιο, αν δεν είναι δύσκολο. Γιατί να είναι δύσκολο? Έλα. Από εδώ είναι το μπάνιο. Έχει απ' όλα. Πετσέτες, μπουνούδια, αφρόλουτρα. Μόλις σου μένεις? Με το Στέλιο, το σκύλο μου. Ωραίο σπίτι. Ναι. Έτοιμος. Πάνω ρίξω λίγο νεράκι απάνω μου και έρχομαι. Καβουλιά σου, καβουλιά σου. Φάνηκε ο Στέλιος. Ποιο Στέλιος? Ο σκύλος σου. Α, αυτός, όχι το παλιό σκύλο. Κρίμα. Βάλε κάτι απάνω στα πουδιά σας. Δεν κρύωνω εγώ, δεν πάθαινε τίποτα. Ή τι έτσι με την πετσέτα θα μείνεις? Συγγνώμη, ψάχνεις κάτι? Όχι. Τι, γιατί κάθεσαι έτσι? Χαλαρώνω. Έτσι? Ναι, είναι μια στάση γιόγκα. Πώς είναι η στάση του λωτού, αυτή είναι η στάση του στραβοσουγιά. Και έτσι θα μείνεις? Ναι, μπορώ να μείνω έτσι και δύο ώρες. Εμένα γιατί μου φαίνεται ότι υποφέρεις? Α, ιδέα σου είναι. Υπάρχουν γιόγκοι που ξαπλώνουν πάνω στα καρδιά. Εσύ νομίζω ότι υποφέρουν, αυτοί κοιμούνται, χαλαρώνουν, ροχαλίζουν. Δεν θες να κάτσουμε εδώ στον καναπέ να μιλήσουμε? Μιλάω και έτσι. Τι λέγαμε, Έλα να κάτσουμε εδώ σαν άνθρωποι, να τα πούμε. Και κάνεις τη γιόγκα σου μετά? Όχι, όχι. Η γιόγκα πρέπει να γίνεται πριν. Πριν από τι? Πριν από οτιδήποτε. Μήπως να σου κάνω ένα μασάζ? Μασάζ? Γιατί? Για τη μέση σου. Ω, μια χαρά είναι η μέση μου, δεν έχω. Τώρα γιατί μου λες ψέματα, αφού είσαι πρόβλημα στη μέση και το βλέπω. Και πήρα, Παναθεμάσαι. Έλα, πάμε μέσα. Πού? Στην κρεβατοκάμερα, σου κάνω μασάζ. Εδώ δεν γίνεται. Πού, στο πάτωμα? Δεν είναι απολαυστικό. Ενώ στο κρεβάτι... Μα δεν μπορώ να περπατήσω. Θα σε πάρω καλιά. Ω, μην πείτε επιχειρήσεις. Άσο, πήγαινε, σε έρχομαι κι εγώ απάνω, είναι. Καλά. Ναι.
θέλες και έρωτες, παναθεμάσαι. Ουχ! Ένα πιο σημαντάκι στη μέση δεν είναι τίποτα. Έλα, έλα. Έλα, κάτσε στο κρεβάτι. Σου κάνω ένα μασάζ και θα σε ανακουφίσει κατευθείαν. Ναι, πρώτα δεν ρίχνεις κάτι απάνω σου. Μην πιεστείς κι εσύ δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Να ανησυχείς για μένα. Λοιπόν. Λίγο πιο πάνω, λίγο. Μη, όχι εκεί, όχι. Όχι εκεί, μη. Έχεις πολλά ταλέντα τελικά, ε. Κάνεις μασάζ, εκπαιδεύεις σκύλους. Είσαι γκαρσόνι. Τι άλλο ξέρεις να κάνεις. Παίζω και μπάσκετ στη Β' Εθνική. Τα θερμά μου συγχαρητήρια, μπράβο, μπράβο. Αργία μήτρη πάσης κακίας, έτσι λένε. Πρέπει συνέχεια να δουλεύουμε. Αυτό δηλαδή τώρα το κάνεις από επαγγελματική ευσυνειδησία. Τώρα μην μου πεις ότι μια γυναίκα σαν και εσένα και ανάγκη κομπλιμέντα. Αφού μεταξύ μας υπάρχει χημεία. Αχ, μη καλέ, μη ξαναπάθω τίποτα. Οικογένεια Προβατά. Απουσιάζουμε. Αφήστε το μήνυμά σας. Αυτός ποιος είναι. Αυτός είναι η φωνή κάποιου που έχει φύγει πολύ μακριά, πολύ. Κατάλαβα. Ναι. Δεν μου λες και εμένα, πας και καταλάβω κι εγώ. Είναι μια φωνή από το παρελθόν. Σου λείπει, ε. Έχει καιρό που έχει φύγει. Είναι νοπό ακόμα. Ωμπα, δεν πάει πολύς καιρός τώρα. Πρέπει να μάθεις να ζεις με την απώλεια. Φαντάσου ότι έχει πάει σε ένα ταξίδι. Και ανά πάσα στιγμή μπορεί να γυρίσει, να χτυπήσει την πόρτα και... Παπαπαναγί, πού τα έμαθες αυτά, καλέ! Στην εκπαίδευση των σκύλων! Μην το γελάς. Γιατί νομίζω ότι λένε ότι ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος των ανθρώπων. Γιατί έχουμε κοινή ψυχολογία. Ξέρεις το σκύλο, ξέρεις και τον άνθρωπο. Ειδικά τις γυναίκες. Λοιπόν, αφήσου σε μένα, αφού το θέλουμε και οι δύο. Δεν μπορώ. Σε στοιχειώνει ακόμα η παρουσία του. Μήπως πάμε κάπου αλλού. Πού είναι το σπίτι σου? Κάπου από να μας πάρει κανένα μάτι. Ωραία, πάμε όπου θέλεις. Εσύ δηλαδή απόψε δεν έχεις δουλειά. Μερικά πράγματα προηγούνται. Δουλειά δεν έχεις και δουλειά βρήκες, ε. Είσαι παιδική μου φαντασίωση. Με σάρκα και οστά. Ναι, από σάρκα καλά τα πάμε, στα οστά λίγο ύστερα. Τέρμα τα λόγια. Μη χαλάσουμε αυτή τη μαγεία. Τέλος. Πάμε κάπου αλλού. Πάμε κάπου να είμαστε πιο άνετα, ρε παιδί μου. Αυτά τα ρούχα είναι μουσχεμα, πώς θα τα φορέσεις. Πάρε κάτι από μέσα, πρέπει να σου κάνουμε. Τώρα είναι σωστό, τα ρούχα του. Έτσι και αλλιώς χαμένα πάνε. Ωραίο γούστο έχει ο Μαγκαρίτης. Α, όχι αυτή, είναι μοναδικό κομμάτι. Παραγγελία από το Βερσάτσε. Πριν το βάλει μπαμπέσικα. Τι τα δολοφονήσανε. Όχι τον άντρα μου, παιδί μου, το Βερσάτσε εννοώ. Τώρα τι με έπιασε και εμένα, φόρατε μου. Λέω να περάσουμε τη νύχτα σε σουίτα. Πήγαινε πιο σένα από εδώ. Έρχομαι, δεν θα αργήσω. Εντάξει.
Περιμένει λίγο. Λίγο ακόμα. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Κεράσω ένα ουίσκι. Γιατί όχι. Γυναίκες, όλες αργούν. Ελληνίδες, Ιταλίδες, Ρωσίδες. Ρωσίδα. Ναι. Εσύ. Ελληνίδα. Εκεί που είσαι ύπνα. Μιλάνε οι Ελληνίδες. Θα μου πεις δεν μιλάνε οι Ρωσίδες. Μιλάνε, αλλά δεν καταλαβαίνεις τι λένε. Λοιπόν, φίλε, δεν θα το πιστέψεις. Έχουμε την ίδια γραβάτα. Αποκλείεται. Αυτό είναι μοναδικό κομμάτι. Την τελευταία συλλογή του, πριν τον φάνε την Μπαμπέσικα. Και εμένα για μοναδική μου την πουλήσανε. Δεν έχουν πέσα Ιταλοί. Πού την αγοράσεις? Μεγάλη ιστορία. Την κληρονόμησα από ένα μακαρίτι. Δεν βαριέσαι. Υψηλή ραπτική σου, λέει ο άλλος. Α, ωραία. Γεια μας. Γεια μας. Δεν μου πες καλή πιτσιρικά. Δεν και πιτσιρικά. Τη χείρα περιμένω. Καλές οι χείρες, καλές και οι παντρεμένες. Mm-hmm. Τώρα που είπα παντρεμένη, συγγνώμη, κάνω τηλεφώνημα. Κάτι δουλειά σου, κάτι δουλειά σου. Καλή διαμονή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ναι. Έλα, σε παίρνω στο σπίτι και δεν απαντάς. Πού είσαι? Πού είμαι, παιδί μου, εδώ είμαι. Εσύ πού είσαι, ε? Κι εγώ εδώ είμαι. Όταν λες εδώ. Δεν τα είπαμε αυτά, στο Βουκουρέστι. Α, και πώς είναι εκεί? Πώς να είναι, αγάπη μου, το Βουκουρέστι, πληκτικά. Εσύ έπεσες κιόλας στο κρεβάτι? Όχι ακόμα, λέω που να είναι θα πέσω. Δεν θα τα αποφύγω σήμερα αυτό. Εντάξει, αγαπούλα μου. Κοιμήσου κι εγώ όταν γυρίσω από το Βουκουρέστι. Όχι, μην εκεί που είσαι εσύ. Κοίτα τη δουλειά σου, προέχει. Εντάξει, πουλάκι μου. Έλα, σε αφήνω. Καληνύχτα. Μωρά, έχω τύψεις που την απατάω, αλλά δεν μπορώ. Καλή γυναίκα. Αλλά έσπασε ο διάλογος το ποδάρι του σήμερα που έχει αυτή τα γενέθλιά της, η άλλη να έχει πάθει ιστερία. Όχι. Γκρίνια, απειλές. Αναπάντητα. Με καλή να ανέβω. Λοιπόν, χάρηκα, φίλε μου. Και σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Και καλή διαμονή στο Βουκουρέστι. Σιγά, πώς κάνεις εσύ, δεν πάμε να κάνουμε διάρρηξη? Βαβάμε, δεν είμαι στο καλαμάτι. Πού, εδώ? Δεν ξέρεις ποτέ, έχω ακούσει εγώ ιστορίες. Γιατί εσύ πού είσαι εδώ στο δέσμο? Αφού εσένα στο κάτω-κάτω της τραπέζης ο άντρας δεν υπάρχει. Σωστά, δεν υπάρχει, αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Τι φοβάσαι. Έλα, μοντέ. Αμέντω. Σιγά, παιδί μου, στο διάδρομο. Έτσι, εγώ βαβιτσιάρα. Κάτσε, παιδί μου, αμέσως να ορμήξεις. Κάτσε να χαλαρώσουμε λίγο. Τι να χαλαρώσουμε, κι άλλο? Δεν είναι εύκολο για μια χείρα, σαν και εμένα. Ας το κάνω εγώ εύκολο. Όλα εύκολα, εντάξει, εσύ. Πιάνεις αμπιτσιρίκα τώρα, έλα. Σιγά, καλέ. Έλα, χδίσου κι εσύ. Πώς τα πετάς έτσι? Πρόσεχε τη γραβάτα, είναι και μοναδικό κομμάτι. Όχι και μοναδικό κομμάτι. Τώρα γνώρισα έναν τύπο κάτω στο λόγο που είχε ακριβώς την ίδια. Τι γνώρισες?
Έναν τύπο που έχει την ίδια γραβάτα. Πώς είναι δυνατόν? Ξέρω εγώ. Για μισό λεπτό. Τι φορούσε αυτός ο τύπος τη γραβάτα? Για τον τύπο θα μιλάμε. Πες μου, παιδί μου, τι φορούσε? Όχι, την είχε στο σπίτι του, έλα. Για κάτσε. Και πώς ήταν αυτός ο τύπος? Τι ας πω, τα έχει τα χρονάκια του. 50, 60. Δεν είναι το ίδιο, υπάρχει κάποια διαφορά. Ωραία, ήταν γύρω στα 50 και ήταν έτσι λίγο ψαρομάλης. Σαν να τον γνωρίζω εγώ αυτόν τον τύπο. Τελείωσε η ανάκριση. Για, μισό. Μόνος του ήταν αυτός? Όχι, με μια Ρωσίδα. Κάτσε καλά, και τι ήταν αυτή η Ρωσίδα, γυναίκα του? Όχι, η γυναίκα ήταν στο σπίτι και αυτός της μίλαγε στο τηλέφωνο και της έλεγε ότι είναι στο Βουκουρέστι. Πού της έλεγε ότι είναι? Στο Βουκουρέστι. Α, στο Βουκουρέστι. Γιατί παίζει κανένα ρόλο? Κανένα. Απολύτως κανένα. Τι έπαθες? Σε θέλω, Σταύρο, γιατί είμαστε εδώ? Έτσι ξαφνικά? Ο καθένας έχει το κουμπί του. Και εσένα ποιο ήταν το κουμπί σου? Το Βουκουρέστι. Παρακαλώ. Μάλιστα. Στείλτε αυτή τη γραβάτα στο δωμάτιο του κυρίου Προβατά. Παρακαλώ. Έχω κάτι για εσάς, κύριε Προβατά. Τι είναι, παιδί μου? Η γραβάτα σας. Τι είναι αυτό, πού τη βρήκες? Μου τη δώσαν κάτω, από τη ρεσεψιόν. Άντρας ή γυναίκα? Δεν ξέρω, κύριε. Το βλέπω. Μίνα, δεν θα έρθω να με καλιάσεις που γύρισα. Δεν έκανες και κανέναν άθλο. Μίνα, γύρισε ο άντρας σου στο σπίτι. Έκανα, δεν γύρισε και από τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Αγαπή μου, σημαίνει κάτι? Χαίρομαι που σε είδα, Στέλιο. Δεν το βλέπω. Τι είναι αυτό? Δεινόσαυρος. Πού το βρήκες το σκυλί, Μίνα? Εσύ τα σχένεσαι τα σκυλιά. Ενώ εσύ αντιθέτως έχεις μια έφεση στις σκύλες. Δεν σε καταλαβαίνω. Πώς ήταν το Βουκουρέστι? Πώς να ήταν, μου κούρασε. Α, σε κουράσανε οι Ρουμάνοι. Δεν πήγα και για διακοπές όλη την ημέρα meeting. Μας βάλανε το λάδι μέχρι να μπει από τη ρημάδα υπογραφή. Α, σας κάνανε κενάζια οι Ρουμάνοι. Όχι κενάζια, διαπραγματεύσεις. Έτσι είναι η ζωή, Στέλνω, μια διαπραγμάτευση. Τι δίνεις, τι παίρνεις. Είσαι λίγο παράξενη, μου φαίνεται. Άσε με να έρθω εγώ. Περιμένουμε κάποιον. Τον εκπαιδευτή του σκύλου. Τι θα τον εκπαιδεύσεις κιόλας? Έντι. Αμόρφωτα θα τον αφήσω. Α, πέρασε. Πέρασε. Στέλιο, ήρθε ο δάσκαλός σου. Δεν λέω σε εσένα, παιδί μου, στο σκύλο, λέω, που με κοψοχόλιασε χθες το βράδυ. Αγάπη μου, με παράτησε μόνη μου. Κέτρα και δεξιά και αριστερά με τις σκύλες. Αχ, σου τον εμπιστεύομαι για λίγο. Πάω να φέρω κάτι να πιούμε. Συστηθείτε καλέ. Πολιτισμένοι άνθρωποι είμαστε. Εδώ. Ποιος είσαι? Τι δουλειά έχεις στο σπίτι μου? Κάτσε. Εμένα με φωνάξε η κυρία για το σκύλο. Αυτή είναι η δουλειά μου. Και η γραβάτα? Ποια γραβάτα? Η γραβάτα που φοράγες χθες, ρε. Λέγε, αυτή είναι η χείρα που μου λέγες. Λέγε, πού την ξέρεις τη γυναίκα? Κάτσε, μισό λεπτό. Αν αυτή είναι η χείρα. Ναι. Και εσύ ο άντρας της. Ναι. Εσύ είσαι μακάρι της. Μάλιστα. Ρε, με δουλεύεις από πάνω? Όχι, εγώ έναν απλό συλλογισμό κάνω. Άκουσε να δεις. Δεν με είδες, δεν σε ξέρω, υποφέρεις και υποφέρω. Συμφωνεί? Εντάξει. Υπό έναν όρο. Δεκτός. 5.000 ευρώ.
Φαρμακείο είσαι, ρε πουλάκι μου. Εντάξει. Τέσσερις. Ναι, τώρα σωθήκαμε. Γνωριστήκατε? Ναι. Εδώ ο Σταύρος μου έλεγε για το εκπαιδευτήριο σκύλων που έχει. Δεν είναι πάρα πολύ συμπαθητικό παιδί? Ναι. Συμπαθέστατο. Καθίστε. Ευτυχώς το πάτε καλά, γιατί η εκπαίδευση του Στέλιου θα κρατήσει πάρα πολύ καιρό. Πόσο θα κρατήσει αυτή η εκπαίδευση, ρε μήνα μου? Ο Στέλιος φαίνεται ξύπνιος. Μα δεν θα το μάθει μόνο τα βασικά. Κάτσε κάτω, έλα εδώ, πήγαινε εκεί. Τι, θα του μάθει και εγγλέζικα? Θα εκπαιδεύσει και εμένα. Να γαυγίζεις? Πώς να φέρομαι στο Στέλιο. Σταύρο. Βέβαια. Ευχαρίστως. Ένα σκυλί έχει ευθύνη, μην νομίζεις. Λοιπόν, άντε, στην υγειά μας. Και στην υγειά του Στέλιου. Apasionada.